Ο Αλέξανδρος Παπάγος από τη θέση του αρχιστράτηγου διεύθυνε τον πόλεμο κατά της Ιταλίας και της Γερμανίας μέχρι την 23η Απριλίου του 1941, οπότε και παρετήθηκε αρνηθής να μεταβεί με την κυβέρνηση στην Κρήτη και για να μην συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις παραδόσεως. Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου 1949, ο Πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Οφούλης ανακάλεσε τον στρατηγό Παπάγο και τον διόρισε αρχιστράτηγο με γιγαντιές αρμοδιότητες για να φέρει σε πέρα στον αγώνα κατά των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Ο αρχιστράτηγος επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Λίτσι τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων. Εις το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγειούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν ο αρχιστράτηγος κ. Αλέξανδρος Παπάγος, ο στρατηγός Βαν Φλίτ και οι ακολουθίες του. Τους αθικνωμένους στρατηγούς υποδέχονται ο διοικητής του αεροδρομίου και οι ανώτατοι αξιωματικοί μετά του νομάρχου. Ο αρχιστράτηγος χαιρετά τους υποδεχθέντες αυτών και επιθεωρεί το προς απόδοση τιμών παρατεταγμένο άγημα μηνυτών. Παρά τις αμφισβητήσεις, ο 66χρονος Παπάγος με τις δάφνες του έπους του 1940, τις περγαμηνές από τον εγκλισμό του στα γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, την επιβολή αυστηρότατης πειθαρχίας στο στράτευμα και την εκτέλεση άνευ καμίας αντιρρήσεως των διαταγών του, υπήρξαν αντιφασιστική σημασίας για την οριστική νίκη. Τη 17η Οκτωβρίου 1949, η Βουλή ομόφωνα το απένιμη ισοβίως στο βαθμό του στρατάρχου του ελληνικού στρατού σε αναγνώριση των υπηρεσιών του προς την πατρίδα. Στις 2 Απριλίου 1989 ο Μουχαμάντ Αμπτ Αλ Ραούφ Αλ Γκούντουα Αλ Χουσέιν, γνωστός ως Γιασέρα Ραφάτ, ορίστηκε πρόεδρος του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της PLO στην Τίνιδα και στις 8 Αυγούστου 1989 εξελέγει ομόφωνα πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής της Οργάνωσης ΦΑΤΑΧ στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου Συνεδρίου της οργάνωσης αυτής. Σαν σήμερα, 20 Ιανουαρίου του 1996, ο Αραφάτ εξελέγει πρόεδρος με 88% των ψήφων στις πρώτες παλαιστινιακές εκλογές που διεξήχθησαν στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. 52 από τα 88 εκλεγμένα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ανήκαν στη ΦΑΤΑΧ. Σαν σήμερα το 1941, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ ορκίζεται για τρίτη συνεχόμενη φορά 32ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1949, ο Χάρι Τρούμαν ορκίζεται για δεύτερη φορά πρόεδρος. So help you God. So help me God. Το 1953, ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, 34ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Το 1961 ο Τζον Κένεντι ορκίζεται 35ος πρόεδρος. Πρόκειται για τον νεότερο μέχρι τότε πρόεδρο της χώρας. Το 1969 σαν σήμερα ορκίζεται ο Ρίτσαρντ Νίξον. So help me God. So help me God. Το 1977 ο Τζίμι Κάρτερ. Το 1989 ο Τζόρτζ Μπους ο πρεσβύτερος. And then repeat after me. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. Που ορκίζεται 41ος πρόεδρος της χώρας. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Σαν σήμερα το 1993 ο Bill Clinton ορκίζεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επανεκλεγεί το 1996. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Το 2001 σαν σήμερα ο George Bush ο νεότερος ορκίζεται και το 2009 ο Barack Obama γίνεται ο 44ος πρόεδρος. And I will execute the faithfully the president office of president of the United States. The office of president of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Και Παρασκευή 20 Ιανουαρίου του 2017 ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ ορκίζεται και γίνεται ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. So help me God. So help me God. So help me God.